Γιατί η ευχή μας έπιασε. Γιατί αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Τι ευχηθήκαμε, το Διονύση Σχοινά. Κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε. Κοντά μου... δεν προλαβαίνω τις καρέκλες. Κοντά μου ο Διονύσης. Ο Σχοινάς. Ξυπνήσα κάπως, γιατί δεν είσαι πια εδώ. Και όταν πάω να κοιμηθώ, να είναι λάθος. Ξυπνήσα κάπως, με το ταβάνι αγκαλιά. Και πως τα χρόνια και η χαρά δεν είμαι μάγος. Και πως τα χρόνια και η χαρά δεν είμαι μάγος. Για την προηγούμενη φορά έτσι ξαναπήγες. Μα έτσι πάει, κάθισε σε παρακαλώ. Σκάσαμε δύο τύποι με όπλα, γράφανε καλό μεσημεράκι με μάσκα και κράνος και ήταν... Μπαμ μπαμ όμως ήρθαν, είδες τι ωραία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, παιδιά, άμα γίνονται ευχές και κατευθείαν πιάνουν, εμένα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Τι ώρα ήταν που το είπα, είναι 4 και 5 δεν το ζήτησα. Πώς γίνονται όλα, έτσι παιδιά, γιατί ό,τι θέλεις πάρα πολύ γίνεται. Εκπομπάρα και ξαφνικά ότι ο Διονύσης ήταν σπίτι με την Κέτ και έλεγε δεν θα με ζητήσει ο Νικόλας να πάω. Διονύση μου, καλώς ήρθες. Καλά, σε βρήκα, αγαπημένε φίλε. Τι μου γίνεσαι, ρε, εσύ, Διονύση Είμαι μου. Πάρα πολύ καλά, σε βλέπω κάθε μέρα. Γελάμε, μας φτιάχνεις τη διάθεση, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί να, όλοι όμως έχουμε μπει στο τρυπάκι αυτό. Και εσείς θα φτιάξετε τη διάθεση 21 του μηνός. Εγώ ναι. Καταχάρηκα που το άκουσα. Εμείς να δεις πώς χάρηκαμε. Βέβαια, γιατί μπήκατε λίγο σε μια διαδικασία. Πήγα χθες στο μαγαζί και ανέβηκε πάνω στο stage πάλι και νόμιζα ότι ήμουν σε όνειρο. Δεν το πίστευα. Κάτσε να το πω. Για να... Από το estate λοιπόν θα γίνει live 9 η ώρα το βράδυ, 21 του μηνός, 21 του δεκάτου. Θα γίνει ένα live streaming. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα είναι παντού. Θέλω να πείτε πολλές φορές το όνομά μου. Αυστραλία και... Ναι, γιατί να με ακούσουν. Αυστραλία και Αμερική θα το παντού, δούνε. Όποιος μπορεί να μπει όπου μέσα. Μήπως εκεί στο σκηνικό βάλετε ένα Νίκος Μουτσινάς, παπάκι Νίκος Μουτσινάς. Και εύκολα. Το είναι. Ωραία. Πάρα πολύ εύκολα. Άμα δεν το βάζει, γιατί εγώ το δω τώρα. Αν δεν το κάνει, θα σηκωθώ και θα έρθω. Δεν το έχω σε τίποτα. Να είμαστε κοντά. Θα έρθω κανονικά με τη μασκούλα μου να κάνω τα δικά μου. Δύο ώρες πρόγραμμα. Λέμε. Παραπάνω, πάει παραπάνω. Ναι, παραπάνω θα πάει. Μα κάθε φορά δεν γίνεται και λίγο έτσι. Ναι. Γιατί, αλλά βέβαια τώρα αυτό θα είναι λίγο διαφορετικό, γιατί δεν θα έχετε καθόλου κόσμο, έτσι. Δεν θα έχουμε κόσμο. Έχουμε τον αγαπημένο τον Γιώργο τον Κάβαλο που θα μας φτιάξει όλο το πράγμα. Θα το στήσω έτσι, όλο, βέβαια. Γιατί είναι τηλεοπτικό πια. YouTube εννοώ, αλλά. Βέβαια. Όλα σωστά, έτσι. Τις εξετάσεις μας, τις μάσκες μας. Δεν τα ρωτώ αυτά γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Αλλά θα είναι. Κάναμε κάποια live από το Instagram τα οποία πήγαν πάρα πολύ καλά και από τα μηνύματα του κόσμου. Μα ζητήσανε να γίνει ξανά αυτό, σαν να είναι σαν μαγαζί. Γιατί δεν το κάνετε από το μαγαζί. Έχουν δίκιο. Ναι. Και είναι και γιορτές, και τώρα επειδή οι γιορτές κουβαλάνε και από μόνες τους ένα λίγο πιο βάρος ψυχολογικό. Βέβαια. Που είναι και Χριστούγεννα. Ναι, ναι, είναι ναι, πολύ ναι. Ωραίο, γιατί είναι μεγαλύτερη ανάγκη. Οπότε θα διασκέδαση αρχικά. Λίγο να φύγει ο εγκέφαλος. Επίσης, ναι. Και το ότι είναι live, μωρέ. Είναι μεγάλη δουλειά το ότι είναι live. Βέβαια. Είναι άλλο πράγμα τώρα περνάει. Να βλέπεις τηλεόραση ένα πρόγραμμα 2-3 ώρες. Το οποίο είναι στημένο και γραμμένο. Και αλλιώς τώρα το live να μιλάς με τον άλλον εκείνη την ώρα. Και επίσης έχετε και VIP Pass. Αυτό θα με αγοράσει τέλειο. Γιατί ναι, γιατί οι VIP Pass θα είναι από νωρίτερα θα έχουν τον κωδικό να μπουν μέσα. Να δουν το λίγο pre-show και λίγο αυτά τα μικρόφωνα και αυτά τα ωραία. Θα είναι πολύ γέλια το πριν. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τραγούδι έβγαλε. Όλα τα έκανε. Τραγούδι όλα καινούργια. Ναι, τώρα μέσα στην πανδημία. Ξύπνησε κάπω όμω και το έκανε. Ξύπνησε κάπω όπω και πάρα πολλοί κόσμο. Τι έχει να κάνει ενώ το κομμάτι, όχι το τραγούδι, το κομμάτι της δημιουργίας έχει να κάνει ότι κάπως κρατιόσασταν κάποιοι καλλιτέχνες και έλεγες ωραία κάτσε μην κάνω τώρα κάτι τώρα γιατί θα τελειώσει τώρα αυτό. Κρατιόμαστε το... ακόμα νομίζω. Κρατιέστε. Ναι. Οτιδήποτε βγει τώρα νομίζω βγαίνει άσκοπα. Γιατί ρε εσύ. Γιατί δεν υπάρχει ρε παιδί, δεν μπορεί να το τραγουδίσει, δεν βγάζει ένα κομμάτι. Αν δεν το πεις στο live, ναι, αν δεν το παίξεις στο κλαμπ, άμα δεν καταλάβεις, αν δεν το ακούς στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος όλος είναι χωμένος στο σπίτι τώρα μέσα. Να σε ρωτήσω, μπορεί και να μην ξέρεις τώρα, έτσι μια ερώτηση θέλω να κάνω, τώρα μου ήρθε ενώ. Ραδιόφωνο ακούει παραπάνω πια ο κόσμος. Ακούει παραπάνω ραδιόφωνο ο κόσμος ή όχι τώρα. Γιατί κάπως πρέπει να ψάξεις για να ακούς. Που δεν είναι αυτό, ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι σταμάξι, δεν το πιστεύω. Η κίνηση είναι κάτι εδώ. Ναι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος καταφέρνει, πατιούνται κάποιοι κωδικοί και δουλεύουν και κάποιοι ενώ. Αλλά επειδή μου, μήπως επειδή ψάχνει να ακούσει το τραγούδι, μήπως ακούει περισσότερο. Οπότε έτσι κι αλλιώς κάνουν μια άλλη πορεία με έναν άλλο τρόπο, νομίζω. Λέει το ωραίο το τραγούδι, δεν πιστεύω ότι θα πάει χαμένο. Βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ. Κοίτα, στο ραδιόφωνο εμένα μου λείπει πολύ να μιλάνε. Ακούω πολύ μουσική. Θέλεις να μιλάνε. Θέλω να μιλάνε, ναι. Θες την παρέα σου κανονικά. Ή το βράδυ που καθόμαστε μπροστά στα πιτσιρίκια, ας πούμε, και ακούγαμε μια φωνή που κάνανε αφιερώσεις και τέτοια 12-2 το βράδυ. 12-2 το βράδυ. Μου λείπει αυτό πάρα πολύ. Δεν θα έκανες ραδιόφωνο. Όχι, νομίζω δεν έχω. Τι δεν έχεις. Το στυλάκι για ραδιόφωνο. Ποιο εννοείς.
Πρέπει να έχει φωνή έτσι πολύ καλή. Μα δεν μιλάμε να κάνει τέτοιο ραδιόφωνο. Τέτοια, ναι. Κάνει ένα κανονικό με τη φωνή σου. Μα 2 ώρα το βράδυ δεν μπορεί να κάνει. Μα 2 ώρα το βράδυ αυτή η φωνή. Δηλαδή, μάλλον είναι μόνο του να βάλει τα κλάματα. Μα πρέπει να είναι σκοτάδι. Γιατί αυτή η φωνή είναι πολύ. Μα είναι κάτω από την κουβέρτα. Είναι κάτω από την κουβέρτα. Δεν θα έκανε γιατί πιστεύει ότι δεν έχει τη φωνή για το ραδιόφωνο. Θα έκανα ραδιόφωνο να, κάνω, να φωνάζω φιλαράκι με την κιθάρα μου και να κάνουμε. Μπράβο. Μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Το ακούω. Χωρί πρόβα. Χωρί πρόβα. Και εμεί χωρί πρόβα τα κάνουμε εδώ. Χωρί πρόβα. Φαίνεται. Μα κοροϊδεύει. Μα κοροϊδεύει ο Διονύ, μα κοροϊδεύει το Διονύ. Αφού τα αγαπάω τα παιδιά. Πετσόκομε. Άσχημο πετσόκομε. Έχει αστέρια εδώ ψυχέ. Είναι η καλύτερη μπάντα του σύμπαντο. Και θα δουλεύαμε και μαζί με τους τύπους, έτσι. Το ξέρω, περίμενα πώς και πώς να έρθω να σας δω. Μα πραγματικά όταν ακούσαμε το σχήμα, λέμε εντάξει. Ωραία. Κάποια στιγμή θα γίνει, μωρέ. Θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Θα γίνουν. Δεν αγχώνομαι να ξέρει, ούτε συναγχώνε. Ούτε εσείς να αγχώνεστε. Γιατί κάποια πράγματα έχουν το timing το δικό του. Στην ουρά είμαστε πια, ξέρω εγώ. Click away πια και η ζωή. Είμαστε απ' έξω. Περιμένουμε το ραντεβουδάκι. Θέλω να σου κάνω λίγο μία ερώτηση. Άμα θες απαντάς, ενώ όσο θες να ανοιχτείς για το συμβάν που είχε συμβεί. Αυτό το πολύ εντυπωσιακό συμβάν, να πει κάποιο. Εντυπωσιακό. Δεν θέλω να μου πεις για το συμβάν, δεν με ενδιαφέρει να ξαναγίνει αυτό. Με ενδιαφέρει να μου πεις τι είναι αυτό που άλλαξε μετά από αυτό. Μόνο η ψυχολογία. Δεν άλλαξε τίποτα. Δηλαδή, ίδιες κινήσεις γίνονται, η ίδια καθημερινότητα παίζει. Απλά η ψυχολογία είναι ότι λες, τουλάχιστον σε μένα, ακόμα δεν έχω κοιμηθεί πριν τις 7 το πρωί. Ωραία, παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι, δεν ξέρω πόσο καιρό θα περάσει. Έχει μείνει αυτό. Αν και πάλι καλά, δηλαδή. Έχουμε κάνει δουλίτσα. Κάνετε βιοσυντονισμό, ναι. Θες να μου πεις για αυτό που τρελαίνομαι με αυτά. Πάρα πολύ. Κοίτα, τι είναι και να σου πω εγώ, νομίζω δεν είναι ώρα να το λέμε έτσι. Α, συγγνώμη. Και, όχι, να μην πιάνεις τα κουβέντα χωρίς να την ολοκληρώνεις. Είναι μια μέθοδος που αυτό πολύ το γενικό να μου πεις. Είναι μια μέθοδος η οποία έχει να κάνει του. Αυτό που λέω. Να συντονίσεις, ας πούμε, πράγματα μέσα σου. Δεν μπορώ να στα πω ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός να στο πω. Δεν χρειάζεται. Εγώ ξέρω ότι μου κάνει καλό. Σου κάνει καλό. Ναι, ότι ξέρω ότι μου έχει φύγει πάρα πολύ πόνος. Από το κομμάτι λοιπόν αυτό, από το συμβάν εννοώ αυτό. Πέρα από το κομμάτι που σου δημιούργησε μία ανασφάλεια. Στο κομμάτι λοιπόν της ασφάλειας. Κουνήθηκε πολύ το κομμάτι της ασφάλειας, σαφέστατα. Τι καλό βγήκε μετά από αυτό και κάτι καλό δεν μπορεί να μην έχει βγει. Νομίζω ότι βγήκε κανένα καλό. Έλα ρε, σε Διονύση, σταμάτα. Δεν είναι καλό δηλαδή να σου κάνει τύπη μέσα να πούμε και σου διαλύουν. Δεν σου κάνει μετά το καλό ότι τα κατάφερες, ότι επέζησες, ότι δεν έγινε μεγάλη ζημιά. Ό,τι και να μου πείτε όλοι σας. Δεν αυτό δεν είναι καλό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή να πω να έχεις τέτοιες εμπειρίες, το εύχομαι και σε σένα. Όχι. Απλά εννοώ, ρε παιδί μου, ότι από όλα αυτά που συμβαίνουν, επειδή δεν έχει καλό-κακό, συμβαίνουν πράγματα. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Δημιουργήθηκε ένα τραύμα. Και μπήκε στο μυαλό μου ότι παίζει αυτό το πράγμα. Αυτό λέω και στα φιλαράκια μου, παιδιά, παίζει αυτό το πράγμα. Αν το ξέρετε. Δεν είναι σαν δηλαδή, ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμά μας πια. Ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να στην πέσει. Εδώ λένε τώρα γιατί γίνονται ληστείες. Το βράδυ χωρίς να κυκλοφορεί ο κόσμος. Πώς γίνεται, τι πατάνε και βγαίνουν. Τι γίνεται, ας πούμε. Τι πατάνε και βγαίνουν. Ναι, μπορεί να σταματάει πια και η αστυνομία κάποια αυτοκίνητα, γιατί προφανώς μπορεί να γίνει κάποιο πρόβλημα. Ωραία, εσύ λοιπόν, τώρα πες μου λίγο. Το πιο άμεσο σχέδιό σου πότε το έχεις βάλει. Εντάξει, τώρα είναι τη Δευτέρα. Με το live. Όχι, πέρα αυτό έχει φύγει. Αυτό σαν να έχει φύγει τώρα, ρε Διονύση. Κοίτα τώρα, εγώ έτσι ψυχολογικά πιστεύω ότι από το Πάσχα και μετά θα οργανωθούμε. Πήγες Πάσχα, εσύ, δεν πας καλοκαίρι. Κατέβηκες πιο μπροστά. Καλά έκανες. Είμαι πιο αισιόδοξο. Ωραία, τι ζώδιο είσαι. Ζυγός με δίδυμο. Α, κουκουρούκου, γιατί καθόμαστε και μιλάμε. Το παιδί δεν μπορεί. Το παιδί δεν μπορεί, είναι αέρας με αέρα. Δηλαδή χαιρετίσματα. Ποια γη μου λες τώρα. Καμία, άρα δεν είσαι καθόλου γιωμένο. Ποτέ δεν ήμουνα. Αυτό είναι που σε κρατάει και τόσο νέο, γιατί είναι εκνευριστικό πια. Εγώ αν ήμουν γιο σου, θα έφευγα από το σπίτι αρχικά. Κάνοντά σου μήνυση. Γιατί σιγά, αλήθεια σου λέω, γιατί ο γιο έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει, το βλέπω και στο TikTok. Δεν είναι μου πες, δεν είναι ο γιος σου, λέει, σαν να είναι ο πατέρας σου. Μπράβο. Ναι, αλλά όσο περνάει ο καιρός, γιατί σε τον παρακολουθώ στο TikTok, το παιδί πια αυτό, φαίνεται λες και είναι αυτός ο πατέρας. Όχι, να πείτε το παιδί, ήσυχο, θα μιλήσω εγώ με την πρόνοια, θα τα κανονίσω όπως είναι. Είναι η διάθεση μεγάλη δουλειά, φίλε. Η διάθεση σου είναι τέτοια. Η διάθεση, εγώ από τσιρικά στην άμενα είμαι χαζοχαρούμενο. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα για μένα. Δώστε μου προβλήματα να τα ξεπεράσω, δώστε μου βουνά να τα ανέβω. Σε τέτοια φάση ήμουνα πάντα. Προγραμματισμένος με εισαγωγικά η λέξη. Όχι, επιπόλαιος πολύ. Επιπόλαιος πολύ, αλλά στην επιπόλαιότητα μου πάνω είναι η δύναμή μου αυτή. Η ενέργειά σου. Ναι, αυτό το ρίσκο που παίρνω στα πάντα είναι. Θα τα καταφέρεις, πιστεύεις, τώρα μετά το break να καθίσεις ήσυχος να πούμε μερικά ωραία τραγούδια. Γιατί τον έχω στο μυαλό μου πιο ήσυχο. Άμα αρχίσει και χοροπηδάει, ξέρετε, δεν ξέρω, βρείτε τον. Δεν είναι δικό του. Αυτή το καταφέρεις. Εγώ ζω για να παίξουμε παραίτσα. Αλήθεια σου λέω. Όλοι μαζί να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Άρα, πάμε εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά εδώ πέρα θα είναι άλλα δάρον. Θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Πάμε και γυρίζουμε Διονύση Σκηνά.
Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω, απόλυτα μου μοιάζεις και σου μοιάζω. Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω, με τίποτα στον κόσμο δεν σ' αλλάζω. Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω, απόλυτα μου μοιάζεις και σου μοιάζω. Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω, με τίποτα στον κόσμο δεν σ' αλλάζω. Ξύπνησα κάπως, δεν έχω όρεξη πολύ. Κι αυτός ο ήλιος και να βγει θα είναι πάγος. Ξύπνησα κάπως, γιατί μου έλειψες πολύ. Στην πληγωμένη μου ψυχή, εκεί στο βάθος. Ξύπνησα κάπως, γιατί δεν είσαι πια εδώ. Και όταν πάω να κοιμηθώ, όλα είναι λάθος. Ξύπνησα κάπως με το ταβάνι αγκαλιά. Και πως θα βρω λίγη χαρά, δεν είμαι μάγος. Και πως θα βρω λίγη χαρά, δεν είμαι μάγος. Ξεκινήσαμε με άλλα και θα πάμε σε άλλα. Ό,τι θέλετε. Ξέρετε, έτσι είμαστε εμείς. Δεν πάτε καλά. Μπερδεύουμε τον κόσμο. Να τα, άντε, μπέρδεψε μας. Έτσι. Πάμε. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πως πέρασε ο καιρός. Μια ζωή κουβάλαγα βαρύ σταυρό δικό μου. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε, πάρε στο κινητό. Το έχω αφήσει ανοιχτό μες στο αυτοκίνητό μου. Πέτρα! Διπλανό μου οικόπεδο, έρημο κι αδιανό. Στο παλιό στρατόπεδο, μόνος μου τριγυρνώ. Γουστάρω που τα είπαμε, μα πώς να πούμε κι άλλα. Απ' το καρτό τηλέφωνο, που σου τηλέφωνω. Κάπου κάπου να μου γράφει και μια καρτά. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε, τελειώνει τηλεκαρτά. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια καρτά. Το παρόν. Πως αγαπώ. Αν θέλεις πολύ να δίνεις την πόλη, αν θέλεις σινεμά. Αν θες χώρο εκεί που τρέχουν όλοι, ξενύχτη και λοιπά. Αν θέλεις βόλτα ως την παραλία, ραδιοφώνο στο φουλ. Και πάλι θέλεις τη γνωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Πες το και γίνε, πες το και γίνε. Πες το και έγινε. Μη κοιτάς που δείχνω ότι διασκεδάζω. Κι ότι κάθε βράδυ, κάθε μέρα αλλάζω. Μη κοιτάς που έχω του νικητή το βλέμμα. Όλα είναι αλήθεια, όλα είναι ψέμα. Μέσα μου δακρύζω, μέσα μου υποφέρω.
μέσα μου πονάω. Να ξαναγυρίσεις, σε παρακαλάω, σε παρακαλάω, σε παρακαλάω. Γυρνά σ' αγαπάω, μέσα μου δακρύζω, μέσα μου υποφέρω, μέσα μου πονάω. Να ξαναγυρίσεις, σε παρακαλάω. Επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Ακούς πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλά ευκολία την πατρίδα μου, την πατρίδα μου. Συνεχίζουμε. Έχουμε, δεν έχουμε. Κι όταν στις δόσες μου τύχει παιδί που δεν μοιάζει στα άλλα, αλλάζω ψυχή και γυαλίζουν τα μάτια μου. Χαζω, γελάω και κάνω τρελά όπως κάνεις εσύ. Κι αν συμπολί τη χορεύω με σημαία μου μια φούστα, είναι γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα. Κι αν συμπόλη τη χορεύω με σημαία μια αγάπη κάθε άκρη, κάθε άκρη. Παλιό! Και δεν καταλάβα τι έχεις και δεν με προσέχεις και δεν μου μιλάς. Πώς θα φύγεις μου δηλώνεις κι όλο με μαλώνεις κι όλο μου γελάς. Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βανίτσα μου, θα πάρω τη βανίτσα μου και θα την κομπανίσω. Εγώ κι αν σε ερωτεύτηκα, εκάθισα και σκέφτηκα πως δεν ενδιασκέφτηκα, δεν γίνεται να ζήσω, ρε. Είμαι ακόμα παιδί και έχω μία ψυχή αθώα. Δεν κοιτώ αριθμούς, ηλικίες, καιρούς και μητρώα. Είμαι ακόμα παιδί και έχω πάλι βρεθεί στο παιχνίδι μου το γνώριμο. Κι αν με λένε όλοι ανάνυμο. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω στο δηλώνω. Θα ζω αντίστοφα το χρόνο. Χτύπας εσύ μα πονά κι εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς σαν δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Στον κόσμο είμαστε μόνοι, που σχέση αυτή μας ενώνει. Σ' ό,τι βιώνεις, ρε μου ακριώνεις, πόσο μου μοιάζεις, με συμπληρώνεις. Λες θα δακρύσω, σπας αραγίσω, Θεέ μου πώς να στο εξηγήσω. Σ' ό,τι βιώνεις, ρε μου ακριώνεις, πόσο μου μοιάζεις, με συμπληρώνεις. Λες θα δακρύσω, σπας αραγίσω, Θεέ μου πώς να στο εξηγήσω. Διονύσης Κινάς! Διονύση, εντάξει να σου πω. Ρε Διονύση, ναι. Άκου, θα πρέπει τώρα, θα πρέπει να ξαναρθείς. Θα πρέπει να ξαναρθείς. Στεναχωρέθηκα τώρα. Πω όπως στεναχωρία που τράβηξα. Όχι, θα πρέπει να ξαναρθείς. Την τελευταία μέρα να γίνει κόλλας.
Θα έρθει και την πρώτη τελευταία μέρα να γίνει δύο μέρες κόλαση. Την πρώτη τελευταία μέρα να γίνει. Την πρώτη τελευταία μέρα να γίνει. Το κλείσαμε, αυτό ήτανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε. Προλαβαίνουμε να κλείσουμε. Πάμε να πω γρήγορα. Ναι, να κάνω γρήγορα. Πάμε να φέρω την εφημερίδα. Εν πάση περιπτώσει, γιορτές είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Σκηνά. Τη Δευτέρα 9 η ώρα live streaming. Μπαίνετε, βλέπετε εξαιρετικό πρόγραμμα μαζί με την Κέντη Γαρμπή από το Estate. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Τα λέμε αύριο εδώ στις 3 γιατί. Είστε καλύτερη παρέα. Γεια σας. Ξυπνήσα κάπως, γιατί δεν είσαι πια εδώ. Και όταν πάω να κοιμηθώ, όλα είναι λάθος. Ξυπνήσα κάπως, με το ταβάνι αγκαλιά. Και πώς να βρω λίγη χαρά, δεν είμαι μάγος. Και πώς να βρω λίγη χαρά, δεν είμαι μάγος.